Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλησπέρα και από μένα. Σας καλωσορίζουμε και στο απόψινό μας Σεριάνι στην παράδοση. Σε ένα Σεριάνι που θα ξεκινήσει από την Δυτική Κρήτη και θα δούμε μέχρι πού θα μας φτάσει ο γνωστός βιολάτορας, γνωστός δεξιοτέχνης του βιολιού και ξεχωριστός ερμηνευτής, ο Αντώνης Μαρτσάκης, που έχουμε τη χαρά να βρίσκεται κοντά μας με το συγκρότημά του. Καλησπέρα, Αντώνη. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, Ζαχαρίνια. Καλησπέρα, Νικόλα. Καλώς σας ήβραμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Να συνεχίσουμε να καλησπέρισουμε και τον Νίκο Μαρεντάκη. Καλώς σας βρήκαμε, Ζαχαρένια, Νίκο. Καλώς ήρθατε. Πάντα σε χαρά σας βγούμε. Να είστε καλά. Και εσείς. Να καλωσορίσουμε στην κιθάρα και τον Φάνη Γκανά. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση για άλλη μια φορά. Καλά να περάσουμε. Καλή κουμπή. Ευχαριστούμε. Και τον Κανάκη Κοζονάκη στο Λαούτο. Καλησπέρα και από μένα. Καλή βραδιά να έχουμε. Καλές εκπομπές. Ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Μια πολύ όμορφη μερακλείδικη παρέα μας φέραν απόψε εδώ οι μουσικοί μας, ο Αντώνης μας. Λοιπόν, μεγάλοι και μερακλείδες όλοι φυσικά. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Θα σας δούμε στη συνέχεια έναν-ένα, να είστε όλοι καλά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε κατευθείαν με μουσική. Να πούμε ότι ιδιαίτερη, μεγάλη είναι η χαρά μας απόψε, καθώς παρουσιάζουμε για πρώτη φορά την ολοκένουργια δισκογραφική δουλειά του Αντώνη Μαρτσάκη. Επομένως, φίλες και φίλοι, θα ακούσετε ξεχωριστούς σκοπούς, όμορφα τραγούδια. Εδώ βλέπετε και το εξώφυλλο αυτής της δουλειάς που σε πολύ λίγες μέρες θα κυκλοφορήσει. Όλα θα τα πούμε. Αλήθεια. Περιμένουμε πώς και πώς να σας ακούσουμε. Πάμε λοιπόν. Πολύ ωραία.
Πολύ ωραία. Υπέροχα. Ξεκινήσαμε λοιπόν με το πρώτο τραγούδι αυτής της δισκογραφικής δουλειάς με τίτλο «Τσιχώρας και Τσιρίζας». Και ο τίτλος του τραγουδιού «Είμαι μιας άλλης εποχής». Με Είμαι δύο υπέροχες μαντινάδες. Ναι, η πρώτη μαντινάδα «Ψάχνω ένα γέρο ταπεινού να το κλουθώ στο ζάλο». «Στα χνάρια της παράδοσης λιγότερων ασφάλων» του Αντρέα του Στυλιανουδάκη από την Ιερά Πέτρα. Η δεύτερη είναι του Γιώργη του Κουτάντου, την οποία έχουμε τη μεγάλη τιμή και χαρά να την ερμηνεύει στο συντίο Χαράλαμπος ο Γαργανουράκης. Δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας απόψε, γιατί είναι στην Αθήνα για κάποιες μουσικές υποχρεώσεις. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και δημόσια για την τιμή και για αυτά που μας πρόσφερε τις ώρες της εγγραφής. Για όλα όσα μας έχει προσφέρει και ο μεγάλος Χαράλαμπος Γαργανουράκης, έτσι είναι. Είμαι μιας άλλης εποχής, αλήθεια, Αντώνη μου. Έχω ακούσει, δεν είναι λίγοι που λένε ότι χαριτολογώντας ίσως, βλέποντας με τη χαρακτηριστική σου έτσι μορφή, ότι παραπέμεις σε μια άλλη εποχή, παλιότερα βέβαια, έτσι, στο παρελθόν. Ίσως. Εντάξει. Θα ήθελα να ζούσα σε εκείνη την εποχή, σε αυτή την εποχή που θαυμάζω. Γενικώς για τη λαογραφία και για όλα τα στοιχεία που υπήρχαν. Ζούμε στο 2013, οφείλουμε να τα ακολουθήσουμε, απλά προσπαθούμε να κρατήσουμε όσο μπορούμε αυτά που μάθαμε, είτε από τους δικούς μας ανθρώπους, είτε αυτά που ψάξαμε και μάθαμε. Πολύ σωστά. Και εσύ βέβαια, έτσι το τελευταίο διάστημα, το μεταδίδεις, το μεταλαμπαδεύεις και στους μαθητές σου, στη Σχολή Κριτικών Μουσικών Οργάνων, στα νέα παιδιά, στο μέλλον του τόπου μας, έτσι. Και είναι ό,τι καλύτερο φυσικά, να έχουν τέτοιους δασκάλους σαν και εσάς. Ωραία. Να συνεχίσουμε όμως παρουσιάζοντας την... ξεκινώντας να παρουσιάσουμε έτσι όμορφη παρέα ακριβώς αυτό το σημείο, την όμορφη και μεγάλη παρέα που έχουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε τους καλούς φίλους που είναι απόψε κοντά μας. Να ξεκινήσουμε για να καλησπέρισουμε τον Θεόφιλο Χριστουλάκη. Καλησπέρα, Θεόφιλε. Καλησπέρα, καλώς σε βρήκαμε. Να πω για τον κουμπάρο μου τον Θεόφιλο τον Χριστουλάκη ότι συμμετέχει στη δισκογραφία, έχει γράψει δύο από τους στίχους. Θα τους ακούσουμε σε ένα κομμάτι. Τον ευχαριστούμε και αυτόν δημόσια. Καλό τάξη να είναι το συντή του Αντώνη, όπως και τα υπόλοιπα που είναι πάντα πάνε καλά. Καλές εκπομπές, καλές γιορτές να έχουμε. Ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Να καλωσορίσουμε και τον Στέλιο Λιουδάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Να πω για τα παιδιά, χωριανούς μου και φίλους μου, καλές επιτυχίες στο συντή τους και να είναι δεμένοι όπως είναι πάντα και θα τα πετύχουν όλα, ό,τι έχουν σκεφτεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς να τους ευχαριστήσουμε που είναι και για μια ακόμα φορά μαζί μας, να τους ευχαριστήσουμε που συμμετέχουν στο CD σε κάποιο ριζίτικο τραγούδι που απαγγέλνουν. Να ζητήσω συγγνώμη γιατί δεν μπορούσαν να είναι όλοι οι χωριανοί μας, όλοι οι φίλοι μας, όλοι οι συντέκνοι κουμπάροι μας και οι άνθρωποι μας αγαπάνε, γιατί είναι τεχνικά τα ζητήματα. Αλλά τους ευχαριστώ πάρα πολύ που πάντα είναι δίπλα μας ό,τι ζητήσουμε. Να συνεχίσουμε να καλησπερίσουμε και τον Γιάννη Γιακουμάκη. Καλησπέρα και από μένα. Εύχομαι κάθε επιτυχία, Αντώνη και Νίκο, στο CD και με υγεία να τα μόνουμε πάντα και να κάνουμε καλές παρέες. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και ο Νίκος, ο Κυριτσάκης είναι κοντά μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλή επιτυχία στο CD. Πάντα γλέντια και καλές γιορτές να μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να καλησπερίσουμε και τον Κωστή, τον Λιουδάκη. Καλησπέρα. Καλή επιτυχία στο CD σας. Καλές εκπομπές. Να είστε καλά. Και εσείς. Ευχαριστούμε. Και ο Γιώργος ο Καρτσονάκης είναι κοντά μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλές εκπομπές. Καλή επιτυχία στο CD. Να έχει την υγειά σας. Ευχαριστούμε. Και πάντα να στηρίζετε την παράδοση όπως στηρίζετε. Ευχαριστούμε πολύ. Να συνεχίσουμε ένα τραγούδι ακόμα και στην πορεία. Γνωρίζουμε και τους υπόλοιπους φίλους, βεβαίως. Thank you.
κρανισμά. Πρώτος καημός, λοιπόν. Πρώτος καημός, ναι. Καταρχήν να πω ότι όλα τα κομμάτια που συμπεριλαμβάνονται στο πρώτο CD, εκτός τις δύο σειρές κοντιλιές, που η μία ερμηνεύεται με μαντολίνο και η άλλη με βιολί, είναι δικά μου. Η μουσική. Η μουσική, ναι. Στο συγκεκριμένο κομμάτι είναι και η στίχη δική μου. Πολύ ωραία. Μια χαρά. Θα τα λέμε στη συνέχεια. Βεβαίως. Σε κάθε τραγούδι σίγουρα θα αναφέρουμε και τους συντελεστές. Είναι πολύ σημαντικό, βέβαια. Θα συνεχίσουμε όμως με τους υπόλοιπους φίλους μας απέναντι. Ένας καλός φίλος από το Ηράκλειο μας ήρθε και είναι ο Ζαχάρης ο Παπαδάκης, ο γνωστός τυχουργός. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σε βρήκαμε. Καλές εκπομπές. Εύχομαι και εγώ με τη σειρά μου. Στηρίζετε κι εσείς με τον τρόπο σας την παράδοση και συγχαρητήρια. Και να έχετε την υγειά σας να το κάνετε πάντα. Να ευχηθώ στο σύντεκνό μου το Μυρωδικό. Σύντεκνε, καλό τάξιδι, δισκογραφική δουλειά. Καλώς όρισε, σύντεκνε μου. Σαν και τσάλες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι σίγουρος ότι θα πάει καλά. Και να πω ότι είναι ένας άνθρωπος από τους νέους ανθρώπους, όπως προείπες εσύ, Ζαχαρένια, που έχει να προσφέρει, που εμπνέει, που έχει ανθρώπους που του συντρέμουν, που του κλουθούν, γιατί ταξίζει, γιατί έχει ιδιαίτερες αξίες, ιδιαίτερο βάρος, ειδικό βάρος. Και εύχομαι πάντα επιτυχίες και πάντα χαρές. Και σε όλη την παρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Συνηθίζω να το λέω ότι δεν είναι τυχαίο έτσι ακριβώς αυτό που είπατε. Καμιά φορά βοηθάει η τύχη, αλλά όταν κάτι έχει διάρκεια, έτσι, κρατάει στον χρόνο, νομίζω ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες έτσι που βοηθούν. Είναι και όχι τυχαίοι. Είναι πολύ σημαντικό, και ιδιαίτερα σε αυτούς τους χώρους, να είναι κάποιος συνειδητοποιημένος και να κατέσει ή να γυρεύει. Τι τα θέλει να δώσει, τι τα θέλει να πάρει, τι τα θέλει να κάνει. Σωστά. Να είστε για καλά. Αυτό. Ωραία. Να καλησπέρισουμε και τον Στεφανή Τσόντο. Καλησπέρα από μένα. Καλά να πάμε και θα αργήσουμε λιγάκι. Και ο Θεοδωρής ο Τσουρούπης είναι κοντά μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα και σε όλους όσους μας βλέπουν. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Χρειάζεται αυτή η εκπομπή στη μέρα μας, στη τηλεόρασή μας. Συγχαρητήρια στα παιδιά, στον Αντώνη και στο Νίκο και στα υπόλοιπα παιδιά. Είπες προηγουμένως για μια άλλη εποχή. Ναι. Έχουν βρει ένα πολύ ωραίο τρόπο να μας τη μεταφέρουν και παρόλο που είναι δύσκολο αυτό το πράγμα, γιατί θέλοντας και εμείς έχουν γίνει πρότυπα για παιδιά,
και είναι ότι καλύτερο να έχουν τα παιδιά μας τέτοια πρότυπα. Τους εύχομαι να γεράσουν μαζί ευτυχισμένοι και αγαπημένοι, πάντα επιτυχίες και να συνεχίσετε με την όρεξη που είχατε όταν ξεκινήσατε. Εντάξει, καλή επιτυχία σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλά. Και τέλος να καλησπέρισουμε για τον Φραγκίσκο Μπαλτζάκη. Θα ήθελα να πω για τον Φραγκίσκο. Είναι από το Ηράκλειο και ο Φραγκίσκος. Καταγωγής, είπαμε, ρεθεμιώτικης, αμαριώτικης. Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Είναι μιας άλλης εποχής ο Φραγκίσκος. Στο δίπλα μας, στο πιο δίπλα νομό, στο Ηράκλειο. Πραγματικά βαστάει τα ήθη, τα έθιμα. Παίζει ασκομαντούρα όπως την παίζανε πραγματικά παλιοί. Είναι ένα ηχόχρωμα αυτό που θα ακούσετε που το συναντάμε σπάνια. Χωρίς να θέλω να κατηγορήσω τους υπόλοιπους που παίζουν, απλώς δεν έχουν τα ακούσματα που έτυχε να βρει ο Φραγκίσκος. Στις ρίζες του Ρούβα, στις ρίζες του Ψιλωρίτη, το οποίο διασώθηκε αυτό το όργανο. Παίζει και κρουστά νταουλάκι, παραδοσιακό νταουλάκι Ανατολικής Κρήτης. Θιαμπόλια, σφυροχάμπιαλα, μπαντούρες. Φραγκίσκο, καλώς όρισες. Σε ευχαριστούμε πολύ και για τη συμμετοχή στο CD και για τη σημερινή συμμετοχή σου. Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστώ πολύ τον Αντώνη, τον Μαρτσάκη που δίνεται αυτή τη δυνατότητα στο όργανο, στην ασκομαντούρα να αναδειχτεί κιόλας μέσα από αυτά. Πολύ καλά λόγια είπε για μένα, αλλά αυτά είναι όλα καλά, η διάθεση που έχουμε για το καλύτερο να γίνει. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Βεβαίως, θα σας δούμε και θα σας ακούσουμε σίγουρα έτσι, σένα, ειδικά στην ασκομπαντούρα που μας αρέσει πολύ. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Βλέπω άλλαξες και μουσικό όργανο. Ναι, θα παίξουμε ένα κομμάτι «Σταγόνες από τη θάλασσα». Το έχω γράψει από την κόρη μου, την Έλενα, και τους τα αφιερώνω στο CD και σήμερα. Τους στίχους έχει γράψει ο συντεχνός μου Ζαχαρίας Παπαδάκης. Υπέροχα. Είναι γνωστή και ευτυχώς μου δόθηκε εμένα η ευκαιρία να τις ερμηνεύσω σε ένα CD. Σύντεχνε, και πάλι σε ευχαριστούμε. Πολύ ωραία. Να τη χαίρεσαι την κόρουλα σου. Είμαι
πειράσει με θάλασσες, επειράσει με θάλασσες. Επειράσει με θάλασσες. Πολύ όμορφη στίχη. Της αρέσει της Έλενας όταν ασφαλώς, το καταλαβαίνει. Έτσι, έτσι. Να τη χαίρεσαι την όμορφη οικογένειά σου, να είστε πάντα αγαπημένοι. Λοιπόν, να μας πεις, Νίκο, αν θέλεις, τους τρόπους επικοινωνίας που μπορούν οι φίλοι τηλεθέτες να επικοινωνήσουν στείλουν και να μας στείλουν τα μηνύματά τους. Βέβαια. Μπορεί να μας στείλουν μέσω email, το οποίο είναι seriani@papakikidon.gr, μέσω της ομάδας μας στο Facebook, Σεριάνη στην παράδοση. Να μας παρακολουθήσουν και ζωντανά μέσω του www.kidon.gr που είναι η ιστοσελίδα του σταθμού μας. Και ακόμα. Όπως, να σου πω, όπως ο κύριος Καφάτος που μόλις μας έστειλε ένα μήνυμα από Αμερική, μήνυμα, από Λος Άντζελες, μας παρακολουθεί μέσω της ιστοσελίδας του σταθμού και μας λέει. Και να διαβάσουμε το όπου. Καλησπέρα Ζαχαρίνια, καλησπέρα Νίκο, στον Αντώνη και στους συνεργάτες του και στους καλεσμένους. Καλή βραδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να συνεχίσουμε βέβαια να πούμε ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε και ζωντανά μαζί μας μέσω του 9011 40 40 60. Ωραία. Λοιπόν. Και σε αυτό το σημείο, πριν περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, να δούμε τη μαθηνά της εβδομάδας. Στην τάβλα της χαροκοπιάς ρέγομαι να καθίζω, με μερακλίδες να γλεντώ και φίλους να κερδίζω. Μας λέει ο Λευτέρης Κουτουλάκης. Εδώ είμαστε και πάλι φίλες και φίλοι. Παρουσιάζουμε απόψε στο Σεριάνι μας τα ολοκένουργια τραγούδια από τη νέα δισκογραφική δουλειά του Αντώνη Μαρτσάκη με τίτλο «Τσιχώρας και Τσιρίζας». Θα ήθελα όμως να αναφερθώ στα λόγια που βρίσκουμε στο ένθετο αυτής της δουλειάς, στα λόγια του Αντώνη του Μαρτσάκη, ο οποίος μας λέει «Από παιδί άκουγα τους μεγαλύτερους να μιλούν και να λένε «Στη χώρα θα πάω, από τη ρίζα εκατέβηκα» και να ρωθιούμουνα πάντα για τις εκφράσεις αυτές. Ρώτησα, έμαθα, αλλά μαζί με το νόημα των λέξεων κατάλαβα και τις συνήθειες των ανθρώπων της. Στη χώρα, στην μεγάλη πόλη, που σε μια τέτοια πόλη αναθράφηκα, έμαθα την κουλτούρα των όμορφων μελωδιών, της τέχνης που διατηρείται και ανθίζει τα τελευταία χρόνια. Και στη ρίζα ή στα ριζίτικα, στα κρεμαστά χωριά στα ορεινά, σε όλα αυτά τα χωριά που κυκλώνουν τα περήφανα λευκά όρη, γνώρισα και έμαθα τα τραγούδια τους, τα περιβόητα ριζίτικα. Ευχαριστώ όλους αυτούς τους ανθρώπους που είχα την τιμή και την τύχη να συναναστραφώ, μαθαίνοντας όλα αυτά για τα οποία είμαι περήφανος που είμαι κριτικός, μας λέει ο Αντώνης Μαρτσάκης.
Είναι πραγματικότητα. Από παιδί μου άρεσε η μουσική, από παιδί μου άρεσαν τα τραγούδια. Πραγματικά οι σκοποί κρατήθηκαν στις αστικές περιοχές, όπως μια τέτοια Κομόπολη είναι και η Κίσαμος, είναι το Καστέλι, που εκεί διατηρήθηκε πάρα πολύ το βιολί σαν όργανο, το λαγούτο, αλλά και η σκοπίτση, η πλειάδα των σκοπών, των συρτών. Είναι πραγματικότητα, τους έμαθα εκεί, τους γνώρισα εκεί και από παλιούς που πρόλαβα και από τους δασκάλους μου. Και στα ορεινά, στα Ριζίτικα, που λέμε στα ορεινά χωριά της Δυτικής Κρήτης, των Χανίων, προσπάθησα να μάθω τα Ριζίτικα τραγούδια. Εκεί ζούνε αιώνες, εκεί θα ζούνε, διατηρούνται. Και να είναι καλά αυτοί οι άνθρωποι που τα διατήρησαν μέχρι τώρα. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο δεύτερο λοιπόν CD συναντάμε Ριζίτικα, άσματα Δυτικής Κρήτης, όπως αναφέρεται, ναι, ναι, έτσι. Ωραία. Αυτός είναι ο τίτλος που κυριαρχούσε μέχρι και αρχές του προηγούμενου αιώνα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να πούμε ένα τραγούδι. Βεβαίως, πάμε. Στη
Ζήτηκα να περάσουμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα σας από Ρέθυμνο. Τέτοια παρέα όμορφη, άξια και τιμημένη, κάθε ένας την επεθυμεί και με χαρά ανημένη. Μας λέει Μπουρδάκη Σάντι. Την καλησπέρα μου στον Αντώνη και στην παρέα του. Καλωρίζω το Συνδί και Πλατινένιο. Μας λέει ο Γιάννης Μαλιωτάκης. Πάνε καλά. Τον ευχαριστούμε τον Γιάννη. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Πάντα επιτυχία στον Αντώνη και το συγκρότημά του. Τα χαιρετήματά μου στο Φραγκίσκο Μπαλτζάκη. Να είστε όλοι καλά. Καλές εκπομπές. Μας λέει ο Μανώλης Ατσάλης από Ρέθυμ, από Ηράκλειο, συγγνώμη. Ηράκλειο, ευχαριστούμε. Ατσαλής. Ατσαλής, συγγνώμη. Πάντα μ' αρέσει η εκπομπή, μα απόψε λίγο ακόμα. Με τον Αντώνη στο βιολί, παίρνει η νύχτα χρώμα. Θερμά συγχαρητήρια και θέλω το CD σου να είναι καλοτάξιδο όπως και η ζωή σου. Καλησπέρα Ζαχαρίνια, καλησπέρα Νίκο, σε όλη την παρέα ό,τι επιθυμεί ο καθένας να το έχει και στον φίλο Αντώνη καλές επιτυχίες. Μας λέει η Ελπίδα Κουλιζάκη από Φρέα από Κορώνα. Να είναι καλά, την καλησπέρα μας. Να πούμε βέβαια να ευχαριστούμε τον κύριο Γιονάκη Νιολάκη, συγγνώμη, από Βάμο για την ιδιαίτερη αναφορά που έκανε για τη δημοτική μας αγορά που κλείνει γιορτάζει, σήμερα τα 100 βέβαια, χρόνια. Τα 100 χρόνια και είναι πίσω εδώ, την έχουμε και στο στούντιό μας βεβαίως. Και πολλά χαιρετίσματα έχουμε από τον Σταύρο Παλιαράκη από Καρίνες. Να είναι καλά. Ωραία, με τι θα συνεχίσουμε, Αντώνη? Θα συνεχίσουμε με ένα σιρτό, ώστε να στράφτει το σπαθήν ο τίτλος. Τους στίχους έχει γράψει η Δέσποινα Σπαντιδάκη. Ναι. Την καλησπέρα μας και στη Δέσποινα. Την αγάπη και μας. Την ευχαριστούμε πάρα έτσι πολύ.
ξένος ποτέ, ξένος δεν θα διαβεί, ξένος ποτέ δεν θα διαβεί. Καλησπέρα στο όμορφη παρέα σας. Καλές επιτυχίες στο καινούριο δίσκο. Μας λέει ο Βερικάκης Ηλίας από Αθήνα. Την καλησπέρα μας τον Ηλία. Χαιρετίσματα σε όλη την καλή παρέα και ιδιαίτερα στο Μαρτσά και το Μαρέντο να έχουν μεγάλη επιτυχία στο CD. Μας λέει ο Γιώργος Πετρακάκης. Καλησπέρα σε όλη την παρέα και καλές επιτυχίες στον Αντώνη το Μαρτσάκη και στο συγκρότημά του. Μας λέει Αναστασία Κορονέο από Κύθηρα. Άνε καλά. Κάθε Τετάρτη μας στέλνει μήνυμα από τα Κύθηρα. Αναστασία, σε ευχαριστούμε πολύ. Όλους σας ευχαριστούμε. Να είστε όλοι καλά. Περιμένουμε φυσικά περισσότερα μηνύματα στους τρόπους που βλέπετε και στις οθόνες σας. Επικοινωνία, στους τρόπους επικοινωνίας. Λοιπόν, διπλό CD με υπέροχα νέα τραγούδια, ωραίους στίχους, μαντινάδες. Βλέπουμε εδώ το εξώφυλλο. Αλλά στο πρώτο CD συναντάμε λοιπόν αυτά τα νέα τραγούδια και στο δεύτερο ριζίτικα. Με τι θα συνεχίσουμε, τι θα ακούσουμε τώρα? Θα ήθελα να παίξουμε λίγο Μαλευζιώτη. Α, ωραία, μας αρέσει. Βεβαίως. Να πούμε ότι παίζουμε Μαλευζιώτη, το γνωστό Μαλευζιώτη, αλλά στη συνέχεια θα παίξουμε πυρίχιους ήχους, οι οποίοι με τη βοήθεια του Φραγκίσκου και τις γνώσεις του είναι, τους ακούμε πρώτη φορά. Δηλαδή οι κοντιλιές που παίζονται μέσα είναι πρωτόγνωρες. Υπέροχα, υπέροχα. Πάμε να σας απολαύσουμε. Thank you.
χωριό. Ευχαριστούμε πολύ, Φραγκίσκο Μπαλτζάκη. Έχεις δίκιο, Αντώνη. Είναι ξεχωριστό το ηχόχρωμα έτσι από την τέχνη του Φραγκίσκου. Άλλωστε, είπαμε, οι καταβολές συμβάλλουν του καθένα μας σημαντικά. Βεβαίως. Έτσι μας ακολουθούν, βεβαίως. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ τους παλιούς πιο πολύ. Αν θέλεις να πάρεις το μικρόφωνο. Από εκεί πίσω. Ωραία, να σε ακούσουμε, Φραγκίσκο. Ωραία. Έχουμε κάποιες καταγραφές από το Φαραγκουλτάκι του Μπαξέ. Το Φαραγκουλτάκι, το Μανώλη από τα Βορίζια, που προσπαθούμε, ας πούμε, να πάρουμε από αυτούς τους παλιούς κάποια πράγματα. Ευχαριστώ πολύ το Χωζόβια της Γέρζερ που έχουμε πολλά πράγματα πάρει από αυτό, από τους νεότερους, τον Κωστή τον Μουζουράκη που μου έχει μεταβιβάσει κάποια πράγματα. Έχουν χαθεί βέβαια και πάρα πολύ σκοπή, αλλά πρέπει να μελετούμε λίγο αυτά τα παλιά ακούσματα. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και εμείς, ας πούμε, αλλά θέλει ακόμη πολύ προσπάθεια να ακουστεί το χρώμα ακριβώς όπως πρέπει. Εμείς προσπαθούμε, μαθαίνουμε συνέχεια και εύχομαι να καλυτερέψουμε πιο πολύ. Βεβαίως, θα καταφέρετε μια χαρά. Είναι σημαντικό έτσι να γνωρίζουμε τις ρίζες μας, την ταυτότητά μας. Γιατί όταν γνωρίζουμε, μαθαίνουμε, αγαπάμε την ταυτότητά μας, έτσι σεβόμαστε και τις ταυτότητες των γειτόνων μας. Έτσι δεν είναι? Πολύ σωστό. Ωραία. Θα ακολουθήσει το επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Πάμε όμως να δούμε πρώτα μερικά μηνύματα ακόμα από τους φίλους μας. Έρχονται συνέχεια. Ωραία. Καλησπέρα σε όλους. Καλοτάξιος ο νέος δίσκος. Ευχόμαστε στο συγκρότημα πάντα επιτυχίες. Μας λέει ο Στέλιος Ζαχαριουδάκης. Να είναι καλά. Καλησπέρα στον όμορφη παρέα σας. Εύχομαι κάθε επιτυχία στον Αντώνη Μαρτσάκη. Μας λέει ο Κατσουλάκης Μανώλη. Συγγνώμη. Σας καλησπερίζουμε και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σας βλέπουμε από την Αθήνα. Από την παγωμένη Κηφισιά. Ευχόμαστε να έχετε πάντα καλές εκπομπές και να φιλοξενείτε καταξιωμένους μουσικούς όπως τον Αντώνη Μαρτσάκη και τον Νίκο Μαρεντάκη. Τους ευχόμαστε το καλύτερο για το CD τους, να είναι πάντα καλά και αγαπημένοι και στην όμορφη χισαμίτικη παρέα που είναι δίπλα τους να συνεχίσουν να κρατάνε την παράδοση όπως τους αξίζει. Μας λέει ο Μάρκος, ο Χρήστος, η Μαρία, η Χριστίνα και όλη την παρέα χαιρετισμούς. Σας θαυμάζουμε και περιμένουμε να σας ακούσουμε εδώ από Αθήνα. Να είναι καλά, τους ευχαριστούμε. Να είστε καλά, ωραία. Λοιπόν, πάμε σε λίγες διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Thank you.
κεφάλι μου θέση. Σας, να είστε καλά. Επιστρέψαμε κοντά σας, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε και πάλι ζωντανά από την τηλεόραση Κίδων. Σεριανίζουμε αυτό το βράδυ με τον Αντώνη Μαρτσάκη, τον Νίκο Μαρεντάκη, τον Φάνη Γκανάκη, τον Κανάκη Κοζωνάκη. Αλλά και την μερακλίδικη παρέα που μόλις είδατε. Αλήθεια, μερακλώσανε με τόσα πενέματα. Δεν θα μπορούσε να μην γίνει αυτό, άλλωστε. Να είναι καλά, βέβαια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για το χορό σας. Φυσικά, καλό και σαμιτικό κρασί. Υπάρχει στα ποτήρια μας απόψε. Και τσικουδιά που μας έφερε ο Νίκος Μαρεντάκης. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Τα οποία συνοδεύονται με πολύ όμορφα, έτσι, πλούσια εδέσματα, παραδοσιακά, καλτσούνια. Εδώ και τα εορταστικά μας κουραβιέδες με λομακάρουνα. Να ευχαριστήσουμε, Αντώνη. Βεβαίως, το Βαγγέλη το Λαμπάκι και την οικογένεια Λαμπάκι. Που μας τα πρόσφεραν σήμερα για την εκπομπή. Ακριβώς, παραδοσιακό αυτό εργαστήρι που τα πάντα είναι πεντανόστιμα και νοικοκυρεμένα. Ό,τι μπορεί κανείς να βρει εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, την οικογένεια Λαμπάκη. Λοιπόν, να περάσουμε όμως σε μερικά μηνύματα. Έχουν έρθει ήδη αρκετά. Από την οικογένεια του Κανάκη Κοζωνάκη, πολλές ευχές και καλή επιτυχία στο νέο CD. Είσαι μικρός, μα με ένα ιτό, η μοίρα σε έχει σμίξει. Να τα ακλουθάς προσεκτικά για να βρεθείς στα ύψη. Μας λέει ο Γιώργος Κονταράκης, θείος του Κανάκη. Ναι, καλά, την καλησπέρα μας στο Γιώργη. Καλησπέρα, Ζαχαρανία και Νίκο. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Τους χαιρετισμούς μου στον ξάδερφό μου Αντώνη με το συγκρότημά του και καλή επιτυχία στο καινούριο CD. Μας λέει ο Δήμος Σχετάκης. Να είναι καλά. Καλησπέρα μας στο Δήμο. Τα χαιρετίσματά μου σε όλη την παρέα. Να είστε πάντα καλά και πάντα να έχετε καλές εκπομπές και μια ματινάδα. Τη Κρήτη στην παράδοση με βλάβια στηρίζω. Και όπου σταθώ και όπου διαβώ, μια Κρήτη ζωγραφίζω. Καλή συνέχεια και πάντα να φαίνετε τέτοια ωραία συγκροτήματα όπως τον Αντώνη Μαρτσάκη, μας λέει ο Νίκος Χριστουλάκης. Καλησπέρα και συγχαρητήρια σε όλη την παρέα. Να είστε πάντα καλά. Μας λέει ο Αριστομένης Ναλετάκης από Ηράκλειο. Θα την εκάψω την καρδιά, αν εξαναγαπήσει, άλλη αγάπη στον καημό δεν θέλει να γνωρίσει. Μας λέει ο Μυρθιός από Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Πολλές ευχές στον Αντώνη Μαρτσάκη και σε εσάς και στην παρέα. Μας λέει ο Γιάννης Κουμής από Κίσαμο. Καλησπέρα μας, Γιάννη. Συγχαρητήρια στον Αντώνη και την παρέα του που υπηρετούν την παράδοση τόσο σωστά.
διαδίδουν την ομορφιά της κριτικής μουσικής σε όλη την Ελλάδα και κάνουν και όσους δεν είμαστε από την Κρήτη να την αγαπήσουμε. Καλή επιτυχία στη νέα δισκογραφική δουλειά. Χαιρετήματα και ευχές για καλές γιορτές σε όλους, μας λέει η Όλγα Μπακογιάννη από Κόνιτσα Ιωαννίνων. Χαιρετήματα στον Αντώνη, τον Νικόλα και σε όλα τα παιδιά. Καλή επιτυχία στη νέα δισκογραφική δουλειά, μας λέει η Κωστής και η Ευαγγελία από την Πάκη. Να είναι καλά. Καλησπέρα μας. Καλησπέρα σε όλη την όμορφη παρέα σας. Εύχομαι κάθε επιτυχία στο καινούριο σας CD και ειδικότερα στους φίλους μου Μαρτσάκη και Μαρεντάκη τις ευχές μου για μια ανωδική πορεία στο χώρο της παράδοσης και της μουσικής. Στο χώρο της παράδοσης και της μουσικής. Μας λέει ο Φάνης Ανδρεαδάκης από Καθιανά. Να είναι καλά. Την καλησπέρα μας από το Ρέθινο. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο καινούριο CD του Αντώνη Μαρτσάκη και του συγκροτήματός του. Η κριτική παράδοση είναι δεντρός στη φύση και θέλει από όλους πότισμα. Μη μαραθεί να σβήσει, μας λέει ο Μπουρδάκης, Μανώλης και Αλέκος. Ευχαριστούμε, έτσι είναι ακριβώς. Πολύ ωραία. Παρουσιάζουμε λοιπόν απόψε την ολοκένουργη αυτή δουλειά με τίτλο Τσι Χώρας και Τσι Ρίζας. Όπως βλέπουμε εδώ το εξώφυλλο, ένα διπλό CD με καινούργια τραγούδια, ωραίους στίχους αλλά και ριζίτικα. Άσματα της Δυτικής Κρήτης. Λοιπόν, με τι θα συνεχίσουμε, τι θα ακούσουμε τώρα από εσάς εδώ. Θα συνεχίσουμε με ένα κομμάτι. Ο τίτλος του είναι Μέρα που δεν μου μίλησες. Η στίχη είναι του κουμπάρου μου του Θεόφιλου του Χριστουλάκη. Που είναι στην παρέα μας. Και μουσική δική σου, όπως είπαμε. Πάμε. Πολύ ωραία, πάμε. Είσαι το καλημέρα μου, το χαιρετώ.
σου το καληνύχτισμα σου. Και εσείς να είστε καλά. Για πρώτη λοιπόν φορά κυκλοφόρητε η νέα τετραγούδια. Εντελώς. Εντελώς, καθώς σε λίγες μέρες θα κυκλοφορήσει αυτή η νέα δουλειά. Από τις μουσικές εκδόσεις Αεράκης, Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι και Σύστρον. Έχω ένα μήνυμα εκ μέρους της εταιρείας, Αντώνη, το οποίο θα ήθελα φυσικά και θα μου επιτρέψεις να το διαβάσω. Οι μουσικές εκδόσεις Αεράκης, Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι και Σύστρον, από το 1975, κάνοντας ευρέως γνωστή τη γνήσια μουσική μας παράδοση, προσθέτουν για μία ακόμη φορά στη μουσική παρακαταθήκη του τόπου μας τη νέα δισκογραφική δουλειά του Αντώνη Μαρτσάκη με τίτλο «Τσιχώρας και Τσιρίζας», η οποία πρόκειται να κυκλοφορήσει σε λίγες μέρες. Από τη μεριά μας, δεν θα μιλήσουμε για άξιους συνεχιστές της παράδοσης, αφού για εμάς είναι αυτονόητο το να στηρίζεις τον πολιτισμό του τόπου σου πρωτίστως μέσα από τον άνθρωπο. Εδώ και 40 χρόνια η εταιρεία μας επενδύει στα πρόσωπα αυτών των ανθρώπων που μας τιμούν όχι μόνο με την παρουσία τους, αλλά με το βασικότερο, το ήθος και την τέχνη τους. Να αναφέρουμε ότι η έκδοση θα αποτελείται από δύο CD, ήδη έχουμε πει, που θα περιέχουν το ένα συνθέσεις του Αντώνη Μαρτσάκη και το άλλο ριζίτικα τραγούδια. Τους στίχους υπογράφουν πολλοί και αξιόλογοι στιχουργοί. Επίσης, αξίζει να σημειώσουμε ότι σημαντικοί καλλιτέχνες συμμετέχουν φιλικά στο δίσκο, όπως οι Χαράλαμπος Γαργανουράκης, Μιχάλης Σταυρακάκης, Νίκος Στρατάκης, Φραγκίσκος Μπαλτζάκης, όπως επίσης ριζίτες από τα περήφανα Λευκά Όρη, τους οποίους και ευχαριστούμε πολύ. Να μην παραλείψουμε να πούμε ότι ο κύριος συνοδοιπόρος και υποστηρικτής του Αντώνη Μαρτσάκη στο Λαούτο είναι ο Νίκος Μαρεντάκης. Σας ευχόμαστε να περάσετε μια όμορφη και μερακλείδικη βραδιά. Ανδρέας Αεράκης, Μουσικές Εκδόσεις, Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι και Σύστρον. Τον ευχαριστούμε πολύ. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα μας. Ωραία. Πάμε σε πολύ λίγα, σε λίγα μηνύματα. Σε λίγα, πολύ λίγα. Έχουν έρθει αρκετά, γι' αυτό λέω να τα μοιράσουμε και να συνεχίσουμε με μουσική. Πάμε. Καλησπέρα στην λεβέντικη παρέα σας. Καλή επιτυχία στον Αντώνη Μαρτσάκη και Νίκο Μανεντάκη και καλά γλέντια με υγεία. Μας λέει ο Μανώλης, κύριος Μανώλης Σοφουλάκης από Γραμπούσα, πεθερός του Νίκο Μαρεντάκη. Ωραία. Καλησπέρα, να τον χαίρεσε το γαμπρό σας. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα σας. Συγχαρητήρια στο συγκρότημα και ιδιαίτερα στον Αντώνη Μαρτσάκη με την παρουσία του στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης. Καλές γιορτές να έχουμε και καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Μας λέει ο Ξηραφάκης Αντώνης, Δασκαλάκης Αντώνης, Δασκαλάκης Πέτρος και ο αδερφός μου Καμπουράκης Φώτης. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και χαιρετισμούς στην παρέα σας από Κίσαμο. Αντώνη, πάντα επιτυχίες εύχομαι, μας λέει ο Γιάννης Γιακουμάκης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Ωραία. Να περάσουμε σε ένα κομμάτι. Ο τίτλος είναι «Το κάθε κύμα που έρχεται». Η στίχη είναι του Κωστή του Πλευράκη, με το Καστέλι. Να περνάει, κι ούτε θα φεύγει να περνάει.
αυτό το τραγούδι. Να είστε καλά. Και εσείς. Καλησπέρα στον όμορφη παρέα σας. Αντώνη, σε περιμένω να βγει μια κούπα. Μας λέει ο Μανώλης Καφετζής από Αστερουσία Ηρακλείου. Από τα Αστερούσια. Καλησπέρα μας στον Μανώλη και όλη την οικογένεια. Καλησπέρα από Αθήνα σε όλους. Καλωτάξτε τον νέο στήτο Αντώνη μας. Μας λέει ο Δημήτρης Γέντζος και μας λέει και μια μαντινάδα. Δύο χαρές έως ο Θεός, τη ζήση να γλεντούμε. Το Μαρτσαντώνη από τα Χανιά, την άλλη δεν θυμούμε. Δεν είναι καλά. Τελειώσαμε τα μηνύματα. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο διαφημιστικό μας διάλειμμα για απόψε, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα κοντά σας. Και το φεγγάρι.
Μανέ Μποθάνο Σάββατο. Σάββατο την Κυριακή να ράξεις. Έλα την Κυριακή να ράξεις. Έλα, έλα, όπως το κάνεις τακτικά. Τακτικά και πράμα μην αλλάξεις. Έλα, έλα, και πράμα μην αλλάξεις. Μπράβο σας. Με αυτό το ριζίτικο τραγούδι επιστρέψουμε κοντά σας, φίλες και φίλοι, για το τελευταίο μέρος της απόψινής μας εκπομπής. Ένα ριζίτικο το οποίο επίσης περιέχεται στη νέα δισκογραφική δουλειά του Αντώνη Μαρτσάκη, στο δεύτερο CD, καθώς είναι διπλό. Ακούσαμε όμως και ολοκένουργια τραγούδια που περιέχονται στο πρώτο CD. Είναι αλήθεια άξιο αναφοράς, Αντώνη, το γεγονός ότι συνεργαστήκατε σε αυτή τη δουλειά με τον γνωστό λαογράφο και δάσκαλο, τον κύριο Σταμάτη Αποστολάκη? Είναι μεγάλη μας τιμή. Θέλω να τον ευχαριστήσουμε και αυτόν σήμερα από την εκπομπή μας. Ναι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, μάλλον ήταν ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να γράψει. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που δέχτηκε να γράψει κάποια πράγματα, να μοιραστεί τις γνώσεις του πάνω στο ριζίτικο τραγούδι σε εμάς αλλά και για όλο τον κόσμο που θα διαβάσει αυτά που έχει γράψει ο κύριος Σταμάτης Αποστολάκης. Έτσι ακριβώς όλοι υποκλινόμαστε στο μεγαλείο της αρχοντιάς αυτού του ανθρώπου, κυρίως στις γνώσεις του πάνω στην ιστορία και την παράδοση. Έχει δώσει τη ζωή του, βέβαια. Έτσι ακριβώς. Ωραία, να περάσουμε λοιπόν σε μηνύματα. Καλησπέρα σε όλους. Με τον Αντώνη το Μαρτσά, η μουσική του τόπου έχει την όψη της αρχοντιάς νιους πονεμένου ανθρώπου, που έχει το βλέμμα σταθερό και τη φωνή καθάρια και παίρνει βήματα από τον παλιόν τα τιμημένα χνάρια. Μα προχωρά και δεν δειλιά, κι ούτε εξοπλισμένη. Βαδίζει ομπρός και την τιμά τη στράτα που διαβαίνει. Συγχαίρω τον Αντώνη Μαρτσάκη για τη σωστή του πορεία στην κριτική μουσική. Τον ευχαριστώ που μου έχει κάνει την τιμή να συμμετάσχω σαν στιχουργός στην καινούργια δισκογραφική δουλειά, όπως και στις προηγούμενες. Και το εύχομαι υγεία, δύναμη και πάντα επιτυχίες. Μας λέει ο Σπύρος Πανηγυράκης. Καλησπέρα μας, ο Σπύρο. Δεν μπορούσε να είναι μαζί μας απόψε, αλλά τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί συμμετέχει πάντα. Και αυτός. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα στον Αντώνη, στον Νίκο και στην πολύτιμη παρέα τους. Τους εύχομαι υγεία, πάντα επιτυχίες και καλές γιορτές. Μας λέει η οικογένεια Κοσμά Μανώλη από Καστέλη. Και έχουμε μια μαντινάδα από το Θωμαδί το Μανώλη για τον Κανάκη, τον Κοζονάκη και την υπόλοιπη παρέα του. Ποιος μάνας είσαι γέννημα, τίνος δεντρή κλονάρι, τίνος αγγέλου ζωγραφιά και έχεις τόση χάρη. Συγχαρητήρια στην ωραία εκπομπή της Κρήτης, στον Αντώνη Μαρτσάκη και την παρέα του και ιδιαίτερα στο φίλο μου τον Φραγκίσκο Μπαλτζάκη. Μας λέει ο Αντώνης Αλεξανδράκης και η οικογένειά του. Στον Αντώνη Μαρτσάκη, καλή επιτυχία στο CD. Η λεβεδιά στον άνθρωπο είναι ένα μεγαλείο. Γεννιέται, δεν διδάσκεται. Ποτέ στο σχολείο. Μας λέει ο Χιλίας Τρακάκης από Κακοδίκη Σελήνου. Καλησπέρα μας. Με μελωδίες του βιολιού, φωνή και παρουσία, σίγουρα τα τραγούδια σας θα έχουν επιτυχία. Πάντα να μας εργανίζετε με τέτοια όμορφα τραγούδια. Καλή δύναμη, πάντα επιτυχίες με υγεία. Μας λέει η Σημεάκη Βασιλική. Έχουμε πολλά χαιρετίσματα τον Κουτουλάκη το Βαγγέλη. Επίσης ο Νεκτάριος ο Λεουνάκης θέλει την καλησπέρα του και ένα όμορφο μήνυμα. Συνδρόμους που έχει η μουσική, μην υπομονή χαράξει. Πατήσκηνε το ζάλο σου, ποκαθαρό μετάξει. Συγχαρητήρια στον Αντώνη και την παρέα του και πάντα επιτυχίες, μας λέει ο Νεκτάριος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, σιγά σιγά ολοκληρώνουμε. Σχεδόν όλα τα ακούσαμε, τα τραγούδια, έτσι, από το πρώτο CD. Βλέπω όμως ότι περιέχονται και πενέματα της Νύφης. Πολύ μου αρέσουν. Θα κλείσουμε τα πενέματα αφού μας παίξει ο Φραγκίσκος. Έχουμε χρόνο για δύο κομμάτια, δεν ξέρω. Ναι, ένα σύντομο και θα κλείνουμε μετά. Θα μας παίξει λίγο παντούρα ο Φραγκίσκος.
Υπέρα, και μετά θα κλείσουμε με αυτό το κομμάτι. Πολύ ωραία. Αντώνη, θα ήθελα να μας πεις, σε παρακαλώ, και για τις εμφανίσεις σας. Πολλοί κόσμος ρωτάει που μπορεί να σας δει αυτές τις μέρες που ακολουθούν. Ναι, 6 του μηνός την Παρασκευή θα είμαστε στο Ηράκλειο, στο στέκι του Ιπποκράτη. Και το Σάββατο, στις 7 του μηνός, θα είμαστε εδώ στα Ταμπακαριά. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πολλούς χαιρετισμούς στην παρέα σας. Εύχομαι τα καλύτερα στον Αντώνη και στον Νίκο και καλό τάξη στη νέα δισκογραφική δουλειά. Μας λέει ο Μανώλης Χαμογεωργάκης. Να είναι καλά. Να είναι καλά. Χαιρετίσματα και επίσης καλή επιτυχία στη νέα δισκογραφική δουλειά. Μας λέει και ο Μανώλης Κατσαράς του Ράδιο Φάρος. Να είναι καλά. Καλησπέρα μας. Ωραία, λοιπόν. Ολοκληρώνουμε. Να πούμε τις τελευταίες μας κουβέντες. Θα μας αποχαιρετήσετε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά για την πρόσκληση. Καλές εκπομπές.
Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να ευχαριστήσουμε την πολύ όμορφη παρέα που μας έφερες απόψε τις Μερακλείδες μας. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε που ήρθατε και από Κίσαμο και από Ηράκλειο. Καλές γιορτές με υγεία σας ευχόμαστε. Να κλείσουμε με μια μαντινάδα που έβγαλε απόψε τώρα ο Θεόφιλος για τον Αντώνη. Θέλεις να πάρεις, Θεόφιλε, το μικρόφωνο. Εκ μέρους φαντάζομαι όλης της παρέας. Έτσι, να ακούσουμε αυτή τη μαντινάδα. Είναι πολύ ωραία. Πάντα που την κορμοστασιά του Μερακλή του δείχνει. Που προπατεί ανάλαφρα, μα πάλι αφήνει ίχνη. Ωραία, ωραία. Να είσαι καλά. Να είναι καλά, γεια σου. Σας ευχαριστούμε. Να ευχαριστήσουμε όμως και την πολύ όμορφη μουσική μας παρέα. Να ευχηθούμε και εμείς από το μέλλον. Πλευρά μας. Καλή επιτυχία στους συντήρους, Αντώνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είναι σίγουρα αυτή όπως και τα προηγούμενα. Ευχαριστώ πολύ. Τον Κανάκη Κοζονάκη που ήταν στο Λαούτο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κανάκη, να είσαι καλά. Τον Φάνη Γκανά στην κιθάρα. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Καλοτάξετε το συντή, Αντώνη. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση και καλές γιορτές σε όλους. Εμείς ευχαριστούμε, Φάνη. Το Φραγκίσκο Μπαλτζάκη που τον ακούσαμε στην Ασκομπαντούρα. Αλλά και... Ναι, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Και φυσικά τον Νίκο Μαρεντάκη στο Λαούτο. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές γιορτές. Με καλό να ξανακάνουμε παρέα. Ευχαριστούμε και τα παιδιά που ήρθαν, τις φίλους μας από το Καστέλι, τους τεχνικούς όλους και με καλό να ξανασμίξουμε. Να είστε καλά. Επί 13 χρόνια. Καλός φίλος και συνεργάτης, Αντώνιο Νίκος. Και 23 και 33. Έτσι, έτσι. Σας ευχόμαστε ολόψυχα. Αντώνη, και από μένα καλό τάξιδι, νέα σας καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Και εμείς περάσαμε πολύ όμορφα μαζί σας απόψε. Να είστε καλά. Θα σας αποχαιρετήσουμε, φίλες και φίλοι, έτσι με μουσική. Σε αυτό λοιπόν το σημείο να σας ευχαριστήσουμε όλους για τα μηνύματά σας που ήσασταν κοντά μας αυτό το βράδυ. Να πούμε όμως και για τους χορηγούς μας, τους 5 χορηγούς αυτής της εκπομπής μας που πραγματικά τους ευχαριστούμε θερμά για τη στήριξή τους. Τα ηλεκτρικά είδη Σκορδιλάκη, τα ακρεοπολία 108. Την Κόνματ, δομικά, χημικά και μονωτικά υλικά. Τα κριτικά παξιμάδια Σαμαριά. Και την εταιρεία Κρέτα Καν από Ηράκλειο. Αλλά φυσικά και τα καταστήματα και τους ανθρώπους που μας φροντίζουν. Βέβαια. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα. Έως τότε ευχόμαστε να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ να είστε. Καλό βράδυ. Γεια σας. Πάμε.
σαν το κρουστάλι. Με παιδιά και δισεγόνια.